Και είναι ενθουσιασμένη να ακούσουμε το τι μας πει. Το θεατρικό μου παρακολουθήσα νέα και θα μάθω να σας ρωτήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Πόσες πρόβες κάνετε καθημερινά μέχρι να πετύχετε αυτόν τον ωραίο πρόγραμμα που μας δείχνετε? Λοιπόν, για το συγκεκριμένο, είμαστε πολλά πιεσμένοι, αλήθεια. Είχαμε πολλά λίγο χρόνο. Κάναμε 32 πρόβες κάθε μέρα. Είχαμε 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι κάθε μέρα. Αλλά είμαστε πιεσμένοι, εμπορούσαμε λίγο. Πώς μπόρεσαν οι μπαλαρίνα την ώρα που καθόταν στην καρέκλα να κρατάει τα χέρια της χωρίς να κουνούν? Τι να ρωτήσετε τώρα που έφυγε. Δύσκολα. Πολλά δυσκολεύτηκε. Αλλά τα... νομίζω από τις προκλήσεις των ηθοποιών. Ότι κάνουν πράγματα που είναι δύσκολο να κάνουν, αλλά πρέπει να κάνουν. Πολλά. Σας ήταν εύκολο να εκτελέσετε τη χορογραφία? Κάνουμε πρόβες κάθε μέρα για τον λόγο. Ο λόγος που γίνεται πρόβες είναι για να τελειοποιηθούν, να φαίνεται ότι κάνουμε τα πολλά εύκολα. Δεν ξέρω αν φάνηκε ότι τα κάνουμε εύκολα. Φάνηκε. Πετύχαμε. Ήταν δύσκολο να αλλάζετε τόσο γρήγορα στολές? Ναι. Είναι λίγο. Εμείς ήμασταν καλά, τα πόδια είχαν πιο πολύ δυσκολία στη συγκεκριμένη παράσταση. Εμείς αλλάζαμε πιο ωραία ευτυχώς, αλλά ήταν μέσα στη διαδικασία όλης της παράστασης, το τι γίνεται πίσω από τη σκηνή, 50-50, το τι φορεί ο κόσμος και το τι γίνεται ακριβώς στα πλάγια ή στα καμαρίνια, μέσα στη διαδικασία όλης της παράστασης για μας. Πώς σας φάνηκε με τον όγκο, ήταν δύσκολο ή εύκολο? Τώρα ξεκινήσαμε, είσαστε το τέταρτο σχολείο, πιστε. Εσείς είσαστε πάρα πολύ καλή. Πολλά καλή. Το προηγούμενο σχολείο λοιπόν, ήταν έτσι λίγο ανησυχή, πολλά φωνά σαν να κάνουν, αλλά πρέπει να γίνεται. Γιατί το σχολείο και πρέπει να μας πει, να μας δείχνει εκείνη την ώρα τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Βαρεθήκετε? Όχι. Επίσης, Μαλάνα, πώς μπορούσε να μάτια της το σύνορα που έπαιζε, πώς μπορούσε να τα κάνει κλειστά? Απλώς δεν την εφαίρεσε την αμπουδάκη. Να τα κρατεί ανοιχτά, εννοείς, να μην κάνει... Όχι, που θα γέννησα. Πότε γέννησα? Πριν μπαίξει στο μπάσκας. Ας πούμε, πριν μιλήσει. Πας στη σκηνή? Ναι. Α, όταν ξεκινάει η παράσταση. Ναι, ναι. Είναι εύκολο να τα σκλειστά, αλλά δεν θα δύσκολο. Επειδή είχε τα πολύ ωραία αντίστα. Ναι, την είδαμε, είχες πολλές. Δεν πρόσεξα. Γιατί εμείς κάνουμε την παράσταση και τα μέτρα πέρα όταν γίνει φύο σκηνοθέτης, η παράσταση είναι ζωντανή. Καμιά παράσταση είναι η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε φορά που την κάνουμε, ο καθένας με εκείνον που φέρει κάτι αλλάζει. Μπορεί να μην το προσέξει κανένας. Εγώ ας πούμε με προσέξα το σκηνοθέτη. Είναι ζωντανό πράγμα όμως, ανάλογα αν θα φωνάσουν που κάτω, να μιλήσει άλλος πώς η μπαλαρίνα. Ας πούμε την μπαλαρίνα. Αν θεωρείς ότι υπακούνται που κάτω, επίσης να μιλήσεις άλλος πώς. Οπότε ένα ζωντανό πράγμα, και αλλά σου συνέχεια πράγματα. Τώρα πάντα δεν πρόσεξα την μπαλαρίνα ότι έκλειται μακριά, έτσι να σκεφώ. Ας το πούμε με τον τρόπο που κάνετε σήμερα το θεατρικό, επειδή το επαναλαμβάνετε αρκετές φορές, είσαστε ικανοποιημένοι με το σημερινό αποτέλεσμα? Ναι, νομίζω ότι ναι, είμαστε ικανοποιημένοι σήμερα. Σήμερα είμαστε καλά. Και επειδή είναι οι αρχές μας, είμαστε πολλά ωραία, ζωντανή. Θετικό και για σας αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ νομίζω πάρα πολύ, γιατί αγωνιούν τα παιδιά, ήθελαν πάρα πολλά παιδιά ήταν εδώ. Οπότε αγωνιούν οι υπόλοιποι μας περιμένουν. Γι' αυτό να ευχαριστούμε την Άντρια πραγματικά που μας αφαιρούσε πολύτιμο χρόνο. Είπατε, είμαστε καλά. Σε επόμενη παράσταση θα κλέψουμε χρόνο πρωινής.
που θα είναι υποχρεωμένα υποχρεωτικά εντυμένοι με τα κουστούμια της παράστασης. Ναι. Θα ακολουθεί δεύτερη παιδιά. Άμα ακολουθεί δεύτερη, ναι. Ναι, μένετε εντυμένοι, άμα είστε. Απλά οι μεγάλοι μας μαθητές ήρθαν στη δεύτερη παράσταση, ενώ οι μικρότεροι ήρθαν άλλη μέρα, οπότε δεν μπορούσαμε να τους συνοδεύσουμε και για αυτό το κομματάκι. Εντάξει, διότι σαν λέγαμε, στο ενδιάμεσο είμαστε και εμείς πολλά προλαβαίνουμε να κάνουμε έναν καφέ, φεύγουν, αλλά σου βάλε τα σκηνικά όλα μέσα να πάνε. Τουλάχιστον το πετύχανε. Ναι, ναι. Το τέλο δεν μπορείτε να μα πετύχετε με κοστούμια, γιατί να σχολάσσονται οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για κοστούμια, δεν έχει πάρα πολλοί κόσμο. Νομίζω ότι ξέρετε ότι τι είναι που επάνω είναι μισή, και όλη η υπόλοιπη δουλειά γίνεται πίσω. Στο σχολείο μα ανεβάζουμε φέτο τι παραστάσει. Ναι, βέβαια. Το Πολικό Εξπρές, για τη σύγκριση μας. Πόσες πρόορες κάναμε περίπου στο τύριο εμείς, για πόσο καιρό έξω το δουλεύαμε. 32 είπε η Άντρια, περίπου ένα μήνα δηλαδή. Εμείς, περίπου ένα μήνα. Περίπου ένα μήνα. Άρα 2-3 πρόορες είναι μέρα. Βέβαια. Κάνετε πρωί, κάνετε το απόγευμα. Όχι μόνο την ώρα της σχολής. Ένα όταν μιλούνται το θεατρικό. Πολλά ώρα στο σχολείο, γιατί κάνετε όλες τις δουλειές. Κάνετε και τη δουλειά του ηθοποιού, και τη δουλειά του φροντιστή, και τα κοστούμια. Είναι πιο ωραία διαδικασία το να τα κάνει όλες. Φαίνεται ότι η Ανδρία ήταν και στην ομάδα του θεατρικού σχολείου, που την τοποθέτησε τώρα. Ναι, αυτό είναι πιο ωραίο. Μετά δική σα όλη η παράσταση. Όταν ξέρετε τα πράγματα σας εσείς που πάμε την άμενη. Ναι, ναι. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στην παρακολουθία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πάνε σε ωραίο κοινό. Ευχαριστούμε, Ανδρία. Μας ξαναφέρετε. Ναι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Άντε, παιδιά.